Καλημέρα σε όλους. Μπορεί ο καιρός να μην είναι μαζί μας, αλλά είναι ο λαός και αυτό νομίζουμε ότι είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αυτό είναι που πραγματικά θα πονέσει όλους αυτούς οι οποίοι επεξεργάζονται σχέδια για την καταστροφή της περιοχής του Σκαραμαγκά και συνολικότερα της Δυτικής Αθήνας. Η συγκέντρωση αυτή σήμερα, παρόλες τις δυσκολίες, δείχνει τις δυνατότητες και τη διάθεση που υπάρχει για να αποδραπούν αυτά τα σχέδια. Και νομίζουμε ότι είναι ο πρώτος σταθμός μιας μεγάλης διαδρομής που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα για να μπούμε εμπόδια, να μπει όλος ο κόσμος, όλοι οι μαζικοί φορείς, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, η νεολαία, οι μαθητές, να ξεσηκωθούν όλοι, ούτως ώστε με διάφορες μορφές που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα, να ανοίξουμε δρόμους για να τους αναγκάσουμε να ακυρώσουν αυτά τα σχέδια. Γιατί όσα λόγια κι αν ακούτε που αυτές τις μέρες πληθύνανε από διάφορους ότι ξέρετε κάτι, μπορεί και να μην το κάνει αυτό Προκοπίου, μπορεί και να μην βάλει LNG, μπορεί και μόνο μία απλή σωλήνα να είναι, όπως είπε ο ίδιος, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας καθησυχάσουν. Γιατί είναι γεγονός ότι ο νόμος υπάρχει και παρόλο ότι έγινε τροπολογία για την κατάργηση του άρθρου 7, παρόλα αυτά δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα αυτοί οι οποίοι σήμερα θα έρθουν εδώ και θα πούνε ότι είμαστε μαζί σας και θα κάνουμε οτιδήποτε για να ακυρωθούν αυτά τα σχέδια. Για ποια περιοχή μιλάμε τώρα? Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι, όπως λέγανε και παλιότερα, η δυτική πύλη της Αθήνας. Μια περιοχή κόσμημα, ο Σκαραμαγκάς και όλη η περιοχή μέχρι η κοιλάδα του Δαφνιού, από όπου περνάει και η αρχαία Ιερά Οδός και το Ιερό της Αφροδίτης, σιγά σιγά καταστρέφεται με τα χρόνια. Δίπλα μπαίνουν μόνο οχλούσες χρήσεις. Έχουν καταφέρει να διώξουν ένα κομμάτι των κατοίκων που μένανε παλιά στο Σκαραμαγκά. Αλλά πολλοί κάτοικοι τώρα έχουν χτίσει τις ζωές τους στην πάνω και στην κάτω Αφαία. Έχουν χτίσει τις ζωές τους στο Δαφνί. Τι χρήσεις έχουν λοιπόν εκεί? Έχουμε διηγηστήρια, πετρέλαια, το θριάσιο πεδίο, στρατόπεδα δίπλα που έχουν πολύ επικίνδυνα υλικά. Και σχεδιάζουν τώρα η εκκλησία με την εταιρεία Σχιστό ΑΕ να αξιοποιήσει 3.000 στρέμματα που ξεκινάνε από το Σκαραμαγκά μέχρι το Πέραμα με πάρα πολλές χρήσεις, όπως επίσης να μεταφερθούν στο χώρο εκεί του Σχιστού οι χρήσεις του της χωματερής με καύση απορριμμάτων επιπλέον. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα σε μια περιοχή που επιπλέον έχει δύο ιδρύματα με άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει την Ελπίδα και το ΚΙΑΜΕΑ με εκατοντάδες παιδιά που συμμετέχουν εκεί και ένα σχολείο με εκατοντάδες επίθεσης παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σε μια περίπτωση ενός ατυχήματος πρέπει να σας πω ότι το LNG χαρακτηρίζεται σαν μια μικρή πυρηνική βόμβα. Είναι μια ορολογιακή βόμβα που δεν ξέρει κανένας πότε θα σκάσει αν χρησιμοποιηθεί εκεί. Και ο νόμος 49-49 προβλέπει τα εξής, ότι την ένταξη των ναυπηγείων στις στρατηγικές επενδύσεις ταχείας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ξέρετε, όπου είναι να γίνει ένα έργο, ένα αντιπλημμυρικό για παράδειγμα, μπορεί να κάνει 5 χρόνια. Για να γίνει η ανάσχεση των υδάτων της βροχής στον ποικίλο όρος είναι από το 2016 η μελέτη ακόμα. Και δεν μιλάμε για την υλοποίηση μετά. Αλλά για να γίνει τέτοιου είδους επένδυση από τους δίθεν επενδυτές που δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στα κέρδη τους, δεν υπολογίζουν τις ζωές μας αυτοί. Εδώ μιλάμε για ταχείες λοιπόν αδειοδοτήσεις. Λέει λοιπόν, εγκαταστάσεις, πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, αποθήκες χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, εγκαταστάσεις εφοδιαστικής, εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ίδρυυσης τηλεπικοινωνιών και συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. Μιλάμε δηλαδή για χρήσεις που καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε αυτό το χώρο. Έγινε, είπα και πριν, θα το πει και ο βουλευτής του ΚΚΕ, γιατί κατατέθηκε τροπολογία για την κατάργηση αυτού του άρθρου και δυστυχώς δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Το αίτημά μας λοιπόν,
ο αγώνας μας πρέπει να προσανατολιστεί σωστά. Να προσανατολιστεί στην ανατροπή αυτών των χρήσεων που προβλέπονται και, όπως σας είπα και πριν, σημαίνουν καταστροφή εντελώς για όλη την περιοχή εκεί. Η δύναμή μας βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Μπορεί αυτοί να νιώθουν ότι είναι δυνατοί, αλλά ο λαός είναι πιο δυνατός και αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρουν με κάθε τρόπο. Να μην εμπιστευτούμε κανέναν, σας είπα και προηγουμένως, γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες. Συνήθως τι κάνουνε, βάζουνε πάρα πολλές χρήσεις, μπορεί να αφαιρέσουν μία και να πούνε κάποιοι ότι τώρα καλά είμαστε. Έγινε μία αφαίρεση. Όχι. Εμείς απαιτούμε να μην γίνει καμία χρήση εκεί. Απαιτούμε ο χώρος των 220 στρεμμάτων της Προβλήτας που ανήκει στο Δήμο, που είναι παράνομες επιχωματώσεις και νομιμοποιήθηκαν παράνομα, να επιστραφούν στο Δήμο, να γίνει η περιουσία του Δήμου και να είναι η έξοδος, η αναψυχή, η ανάσα της πόλης μας και όλης της Δυτικής Αθήνας προς τη θάλασσα, προς το παραλιακό μέτωπο. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημά μας και να το απαιτήσουμε. Να αξιοποιήσουμε όλους τους συλλόγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Βλέπω εδώ τους συλλόγους γονέων. Πραγματικά πρέπει να μην μείνει σχολείο, να μην μείνει μαθητής, να μην μείνει νεολαία που είναι πολύ μαχητική και το έδειξε τώρα αυτό με το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, να μην μείνει κανένας συνάνθρωπό μας στο καναπέ του. Πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι, γιατί έχουμε όλοι νομίζω αγωνία για το μέλλον της κοινωνίας των παιδιών μας, να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα το τι θα γίνει με τις ζωές μας. Και τέλος να διοργανώσουμε πολύμορφες εκδηλώσεις. Έχουμε εδώ και τη Λεωφόρο Καβάλας, έχουμε και την κατάληψη που μπορούμε να κάνουμε εκεί στο χώρο. Πρέπει να νιώσουν την ανάσα μας. Όπως εμείς νιώθουμε την απειλή τους, αυτοί να νιώσουν το δικό μας αγώνα. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο αυτούς τους αγώνες.